Έτσι, έχουν φωτιές και στη Βουλή. Έχουν ανάψει φωτιές αυτήν την εβδομάδα. Και εδώ έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, δύο νομοσχέδια μέχρι στιγμής την εβδομάδα. Πόλωση μεγάλη. Χτες σας είδαμε και με τον κύριο Πολάκη για άλλη μια φορά να συγκρούεστε. Φτάσατε στο σημείο να του πείτε χαρακτηριστικά ότι εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Γιατί τέτοια ένταση και τέτοια πόλωση? Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να λέω κουβέντες στον αέρα. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, στήσα μια ολόκληρη εξεταστική στην υγεία εναντίον μου. Και αν δείτε τα σχόλια στο διαδίκτυο, έχουν μαζευτεί περίπου 7-8.000 σχόλια στις δύο εξετάσεις που πήγα, την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Το 99,9% υπέρ μου, γιατί η σκευωρία του Ερίκος Δινάν κατέπεσε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι Πολάκης να λέω διάφορα και. Όταν λέω ότι θα τον κλείσω φυλακή, εννοώ ότι έχει κάνει πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει ένα υπουργό. Παραδείγματος χάρη. Το γεγονός ότι δεν, ναι, τον προστατεύει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα τρία κακουργήματα που έχει στείλει ο εισαγγελέας στη Βουλή. Έχει στείλει ο εισαγγελέας τρία κακουργήματα για τον Πολάκη. Και έχει ασκήσει διώξη βαθμό κακουργήματος στους συνεργάτες του. Και εδώ θα δικαστούν οι συνεργάτες του για κάτι που κάνανε κατά εντολή του και δεν θα δικαστεί αυτός γιατί τον προστατεύει η Βουλή. Αλλά το μεγαλύτερο για αυτήν την εβδομάδα, για να μην πάω στα παλιά. Και πιστεύω ήταν μια τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Τεράστια επιτυχία. Ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη πολιτική επιτυχία αυτών των δύο ετών στη Βουλή. Ξεκινάει, έχουμε ένα νομοσχέδιο στις επιτροπές της Βουλής. Δεν φέρνει την τροπολογία για το Καλπινό. Είχε ένα νομοσχέδιο δικό του. Θα μπορούσε να το έχει άρθρο στο νομοσχέδιο. Δεν το έφερε. Γιατί δεν το έφερε, προσέξτε ποιος είναι ο λόγος. Γιατί αν έφερνε αυτή την τροπολογία μέσα στο νομοσχέδιο ως άρθρο, θα καλούσαμε το Σύλλογο Εργαζομένων του Καλπινό. Που έχει πάει στον εισαγγελέα διαφθοράς κατά του κυρίου Ρόζενμπεργκ, mm-hmm. με διάφορες καταγγελίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ, και άρα θα μάθαινε η Βουλή από το Σύλλογο Εργαζομένων του Καλπινό και την καταγγελία στον εισαγγελέα διαφθοράς και τα στοιχεία. Προσέξτε τώρα. Με το που τελειώνει η συζήτηση στην Επιτροπή, και άρα πια δεν μπορούμε να καλέσουμε το Σύλλογο, πάει και βάζει εμβόλυμα την τροπολογία του, η οποία είναι φωτογραφική. Για να νομοποιήσουν δαπάνες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά που έχει κάνει αγνώστου ύψους. Αγνώστου συγκεκριμένου ύψους. Εγώ τον προκάλεσα προς τη μάση να καταθέσει, δεν έλεγε. Ναι. Χαίρομαι, γιατί από ό,τι φαίνεται από την πρώτη μέρα όπου η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Και έγινε και η δική μου ανάρτηση πρωί στο Facebook, όπου γίνεται στο διαδίκτυο και μετά η ομιλία μου στη Βουλή. Μέχρι την επόμενη μέρα που ανέκρουσε πρίμηναν και υπεχώρησε αφαιρώντας τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, λέει το Καλπινό από την τροπολογία. Φαίνεται ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά υπήρξε επιτέλους μια αντίδραση. Και του είπαν, αδερφέ, δεν μπορείς να νομοποιήσεις άπειρο αριθμό δαπανών έτσι με ένα άρθρο επειδή το θέλει ο Υπουργός. Θα δεν ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Και το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω όμως, πρώτο απ' όλα είναι μια απόδειξη της ενοχής. Και δεύτερον, είναι και πρακτικό πια το ζήτημα. Η καταγγελία στην εισαγγελία διαφθοράς υπάρχει. Η έρευνα θα γίνει. Ο κύριος Ρόζενμπεργκ, ο πρόεδρος του Καλπινό, θα κληθεί να εξηγήσει γιατί έδωσε Μάλιστα. χρήματα χωρίς να έχει νομοθετική αξιοδότηση και από εκεί πέρα θα πάρουν όλα τον δρόμο τους. Ναι. Άρα, επίσης να πω, επειδή τον είδα τώρα, έβλεπα στο Facebook, δεν είχα δει, είχα ξεχάσει, μπήκα τώρα για να δω πριν βιώσω την εκπομπή μου, είχε διαφύγει κάτι, να δω αν απέτησε σε τίποτα πώς είπαμε χθες στη Βουλή ο κ. Πολάκης. Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη καταγγελία. Δεν είπα έτσι, δεν είπα κάτι στον αέρα. Ναι. Είπα ότι ο κ. Πολάκης ήταν εντατικολόγος σε ιδιωτικά νοσοκομεία, αυτή ήταν η δουλειά του, το επάγγελμά του, χωρίς να έχει πάρει το πιστοποιητικό εξειδίκευσης. Και είπατε να το καταθέσει στα πρακτικά. Και είπα να το καταθέσει. Σωστό. Ούτε στα πρακτικά το κατέθεσε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αν το είχε θα μου το είχε τρίψει. Mm-hmm. Ούτε στο Facebook έκανε το παραμικρό σχόλιο γι' αυτό. Ξέρετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Το κρατάμε γι' αυτό. Τώρα, άρα, σε ένα άλλο θέμα, Πολάκης, κύριε Γεωργιάδη. Να είναι φωνακλάς. Μπορεί να το παίζει γενικώς πολύ μάγκας, μπορεί να το παίζει πολλά βαρύς, ναι. μπορεί να έχει αυτό το στυλ, τον μπρουτάλ λίγο. Εγώ όμως, διότι εγώ δουλεύω από τα 19 μου χρόνια στο πεζοδρόμιο μόνος μου, δεν του φοβάμαι κάτι τέτοιου τύπου. Τον έχω για πρωινό εγώ τον Πολάκη. Ναι. Με λοιπόν, βλέπει κι άλλα στο πεζοδρόμιο. Το κρατάμε και αυτό το, και η κόντρα θα συνεχίζεται. Θα με έκλεινε και φυλακή, έλεγε στου δικού του και βγαίνανε στο Βέλμπερ και πάλι θα τον κλείσει, θα τον σκίσει, θα τον ράβει. Συνεχίζεται γιατί περιμένουμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Έχει σημασία. Τώρα, αυτό περιμένετε να πει στην εκπομπή ο Πολάκη. Είναι ένα θέμα. Όχι, δεν έχουμε τέτοιε αυτά. Με βλέπει στη Βουλή στο λόγο τη τιμή μου και αλλάζει πεζοδρόμιο. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν το λέω. Ω σχήμα λόγου, κύριε Γεωργιάδη, αν μου έρχεται κάμερα δίπλα και το δείτε, θα γελάσετε. Χτες, βλέπει και αλλάζει πεζοδρόμιο. Χτες συγκρουστήκατε όμως, γιατί πολλή συζήτηση έγινε στη Βουλή και για την αριστεία, με αφορμή αυτό που. Το προεδρικό διάταγμα,
που αποφασίστηκε για την κλήρωση. Για την κλήρωση για τη σημαία. Επειδή ο χρόνος όμως πιέζει, παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε, σύντομα παρακαλώ. Είναι μια αποκάλυψη εφημερίδα καθημερινή, μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτό που λέγαμε η κλήρωση για τον σημειοφόρο. Ήταν πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε ένα προεδρικό διάταγμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τι στόχο να αφαιρεθεί, όπως και δυστυχώς αφαιρέθηκε, η έπαση της σημαίας από τα σχολεία και η ανάκουση του εθνικού μας ύμνου και να καταργηθεί η πρωινή προσευχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στηριζόμενος σε παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανέπεμψε το προεδρικό διάταγμα και υποχρέωσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριλάβει την πρωινή προσευχή. Και έτσι η πρωινή προσευχή διεσώθη. Φυσικά η πρόθεση της κυβερνήσεως ήταν να αφαιρεθεί και η πρωινή προσευχή. Το λέω για να τα ακούνε και οι φίλοι μου στην Εκκλησία. Ότι ο στόχος της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ αναφέραμε στην ιεραρχία, στη διαρκή ιερά σύνοδο, στο μακαριότατο. Η πρόθεση του Γαβρόγλου, η πρόθεση της κυβερνήσεως ήταν να αφαιρεθεί και η πρωινή προσευχή. Αφαίρεσε την έπαρση της σημαίας ήδη. Έκανε τον σημειοφόρο διακληρώσεως. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, επειδή ψηφίζει τα μνημόνια 2-2, κόβει τις συντάξεις, κόβει το ΕΚΑΣ, κάνει αυτά που κάνει, θέλει στο αριστερό του ακροατήριο να ξαναθυμίσει ότι είμαστε και λίγο αριστεροί, ρε παιδιά. Μάλιστα. Και έτσι βγάζει τώρα όλη αυτή την ατζέντα, την ακροαριστερή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις παραδόσεις της Ελλάδος, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πιστεύει η πλειοψηφία των Ελλήνων και η οποία δυστυχώς πλήττει πολύ την νεολαία μας. Πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε και συγχαρητήρια στην Καθημερινή για την αποκάλυψη, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Και καλό καλοκαίρι, έτσι. Καλό καλοκαίρι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι εδώ.